Το θέρος ξεκινούσε αφού ο ιδιοκτήτης του χωραφιού ετοίμαζε τα σχετικά, δηλαδή ειδοποίησε το προσωπικό του ότι τον Απρίλιο, 10 του Απρίλιο, 15 του Απρίλιο θα ξεκινήσει ο θέρος. Οπότε οι εργάτες ήταν έτοιμοι, οι θεριστές, με τα δρεπάνια τους και εμπέρναν μέσα στα μάξα παλιά, έτσι ήταν, και τους μετέφεραν στον τόπο όπου θα εθερίζεται το κλειθάρι. Όμως έχω να αναφέρω ότι το θέρος πρέπει να ξεκινήσει 5:30-6 το πρωί μάξιμο. Όχι να ξεκινούμε η ώρα 9, διότι έθελε ώρες πολλές το θέρος. Έπρεπε να θερίσει από η ώρα 6 μέχρι τις 6 τη νύχτα. Ας θυμούμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε πολλά πρωί, πριν ξημερώσει, απάντα τα χωράφια προβαντός ήταν μακριά και ώσπου να ξημερώσει έπρεπε το προσωπικό να είναι μέσα στο χωράφι και να αρκεύει να θερίζει. Ούλη μέρα μέσα στον ήλιο, λίγο νερό που είχε για να πίνουσει, αν είχε κανένα δεντρό κοντά και έκαμε λίγο νοσιόν, έβαλαν τα φαγόσιπα, διαφορετικά ήταν μέσα στον ήλιο. Ο κάθε ένας που είχε να πάει ετοίμαζεν, πρώτα έπρεπε να έχει τα τερκαστά του, τα πουρκούριν του, το πελάβιν του έτοιμο, που είχε να πάρει μαζί του. Τες κούζες του με το νερό, επιάνναν νερό που το τρεξιμιόν, είχε τρεξιμιόν, και επιέναν, έβαλαν τα μέσα, είχε κοφινάρκα, και βάλαν τις κούζες μέσα και βάλαν ποτούν τα τούτον το ποκαλάμες βρέχαντες για να κρατεί το νερό δροσερό. Και συνεχίζαν άλλοι παρπατητοί, άλλοι με τα μάξα, άλλοι με τα γαούρκα, καθένας όποιον μέσο διάθετε, πιέναν στη δουλειά. Άμα μπαίνετε μέσα στο χωράφι που ήταν να θερίσετε, είναι τέλος εκείνετου η κατανομή της δουλειάς. Εντάξει, ως που ήταν ο μάστερος, έξερε πως θέλει να ξεκινήσει το χωράφι, να το πιάει γοφτό, να μην το πιάει αρχήν του ήλιου, να μπορεί να δουλέψει σωστά. Ξεκίνησε πρωταρκάτης. Ποιος ήταν ο πρωταρκάτης? Ο πρωταρκάτης ήταν ο πρώτος θεριστής. Ο καλύτερος θεριστής ήταν ο πρωταρκάτης. Και άνοιγαν δρόμον για να πιένουν οι άλλοι να θερίζουν. Οπότε πλαγή του είναι οπότε μισά νησκέντο. Ο τζίρις μου μια άλλη νησκέντο για να πτυχίζει. Εκτός που τον πρωταρκάτη μην τα άλλους ρόλους είχε. Ήταν οι θεριστάες και είχαν και ραάριν τον ελαλούσαν. Κοινός που ήταν, έπιανε τη βάκλα από πίσω. Ο ανειδίκευτος. Ναι. Και ήταν οι θεριστάες και οι αγκαλιαρκές. Έρχονταν οι γενέτσες από πίσω, είτε οι μητσί, και δίναν τα δεμάτια. Ετέλειωνε το αντάτσι, έπρεπε όλοι να πιάχουν όσα εμπορίαν ο καθένας, να τα κάνουν θεμονιά και να ξανασυνεχίσουν άλλον αντάτσι. Για να ξεκουράζεται και να έχουν η ράση τους, διότι όλη την ώρα σκεφτόν να βγάλεις πάνω και ως κάλες έναν αντάχει, ήταν ζόρι. Όταν ο Αράρης έραν του Πρωταρκάτη, έπιανε τον ουσά και έβριναν τον έξω πίσω. Δεν μπορούνταν τα ουσά. Η δουλειά των γενεκών στο θέρος ποια ήταν? Εξαστάται οι ξένες που φέρναμε και στα πρώτα χρόνια, κόφκαν και οι μητσές, οι αγκαλιαρκές, ήταν 10 χρονών, 12 χρονών. Δίναμε τα δεμάτια. Για ορισμένον καιρό, ύστερα, πιάνε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, θεριστομηχανή, με τον πρώτο μου εξαδερφό, και θερίζαμε 30 σκάλες την ημέρα. Και δίναμε νούλες. Το δεμάτι που τον κάνουμε εδώ, που να δείσουμε το δεμάτι. Βάλουμε το χαμέ, βάλουμε τις αγκάλες μέσα και δίνουμε. Τούτη ήταν δουλειά που κάμνασαν μόνο οι γενέτσες? Κάμναμε τις τα μωρά. Ξαπολούσαν την αγκάλη, μπορούσαμε να σπάσουμε την, δίναμε. 9-10 χρονών.
Δεν που μισείς που 10 ευρώ νόν έγιναμε δεμάτια. Μα τη φτωχή δεν είχαμε τίποτε. Ύστερα που παντρεύτηκα έκαμα ζευγάρι μούρες. Επίσης να χτίσεις. Ύστερα έκαμα ένα ζευγάρι μούρες. Επίσης να μείνει στο θέρος. Διότι γενέκα. Ένα κλαούσαμε να πιερωσούμε γενέτες. Εκατόπιν εγώ ράχα μηχανή. Εγώ ράχα αγωνιστικά ρε κοπάει. Εγώ ράχα μηχανή που θέριζε. Τα μέσα στο Μαχαλάνησε που κλαούσα. Στην ονικόλη του Καλένου, ο Κέλης του Καλένου. Ήταν αδέρφια του τι, έρχονταν τους τέσσερα θελήνια ο γενεκών. Εγώ λέω κάμε τα μάξινο όμως έπιανα ρε αλλιά, αλλά του να χαστιώ πέντε τάστεται κοντά μου. Έπιανα τους τέσσερα γενεκές, όπως πάντου μου νεώνει, τι ύστερα να απάσουν την ιστοθέρω, σε χωρά τα μητά μου. Εμείς η δουλειά μας ήταν να πασινόμεν καραόλους για το πελάβι του Μεσομερκού. Κάμναμε την νησιά, της ονομαζή. Βάλαμε πέτρα από εκεί, πέτρα από εδώ, βάλαμε την Μαρίσα πάνω και βγάλαμε τρουμπιά, είχαμε καραόλους. Για να μας κάνουν το πελάβι ήταν πιο γευσάτρο όπως είναι καραόλους μέσα. Εγώ θυμούμε, επιέναμε να βγάλουμε το θρουμπί, να ψούμε τη μαΐρισσα, εκαρτέρουν την ώρα του πελαβιού, διότι επινούσαμε πραγματικά, δεν είχαμε να φάμε, εκαρτούσαν και την ώρα που είχε να τελειώσει το μεσημέρι που συνάγονταν οι εργάτες όλοι, να κάτσουμε να φάμε. Ήταν η ώρα η καλύτερη και να πέσουμε και να έχουμε που κάτσουμε μοσυλιά να είχε να πέσουμε, να πλάσουμε 10 λεπτά και να σηκωθούμε. Σήμερα πόσο πολλά σε δυσκολεύσαμε με την δουλειά που σε βάλαμε να κάνεις. Κοίταξε, είναι δυσκολία διότι είναι η χαρά μου να αυκεί στη διαφάνεια πώς εργάζονταν οι παλιοί θεριστές. Και τα παιδιά που δεν ξέρουν πειλέ μου ήταν πώς εθερίζαν να δουν για να καταλάβουν τι ετράβαν ο Γεωργός, ο παλιός ο κόσμος. Θα μου κάνουμε σήμερα μηδέν μπροστά τότες. Τότες δεν είχε ώρα, δεν είχε ρολόγια. Ήταν γέννημα ηλιού, βούτυμα ηλιού. Ήταν δύσκολη δουλειά τότε. Μα ήταν δύσκολη αφού ήταν συνηθισμός ο κόσμος. Ήταν συνέχεια, δεν υπήρχε άγχος. Έτσι θέριζε, κουράζε του, έκαμε το μπουκωμαντού να ξεκουραστεί λίγο. Και να σκέψει πάλι,